Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Στην Bangkok θα σας πάω. Ακόμη και σε ένα εξαιρετικά δημιουργικό περιβάλλον, η εργασία στο γραφείο μπορεί να γίνει εξαιρετικά αγχωτική. Το έχουμε καταλάβει άλλωστε όλοι. Όμως, στη Ταϊλάνδη υπάρχει μια εταιρεία η οποία ενθαρρύνει το προσωπικό, έτσι, να φέρνει τα κατοικίδια ζώα στη δουλειά, ειδικά τα σκυλιά, για να βοηθούν τους εργαζόμενους να είναι πιο αποδοτικοί και πιο χαλαροί. Δηλαδή, εμείς έχουμε τον κύριο διευθυντή που τα φέρνει. Ναι. Πέντε τα ποντίκια του, παιδιά, πέντε. Και λέγαμε γιατί τα φέρνει. Αύριο θα φέρω όλα τα κορίτσια. Ο εν λόγω διευθυντής. Και ένα ροτβάιλερ θα φέρω εγώ από τα 20. Και τα 20 κορίτσια, αύριο θα είναι από εδώ. Και να δει τι ωραία θα περάσουμε. Ο διευθυντής αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας που δεν μπορώ να τη διαβάσω καν, γιατί είναι μία σειρά από σύμφωνα μόνο και ένα φωνή στο τέλος. Ενθαρρύνει το προσωπικό. Να φέρει τα ζώα στο γραφείο, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να παίζουν μαζί τους, οπότε έχουν ελεύθερο χρόνο. Ναι, όχι και ρε. Απλώς θέλει η ομάδα του. Η ομάδα του θέλει να είναι πιο χαλαρή και άνετη στο χώρο εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της.